Ο κόσμος ζητάει από εσάς και θέλει από εσάς, όχι προσωπικά, για από τους ευρωβουλευτές, μία παρέμβαση προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής λοιπόν, Ανάγκης, να το πούμε έτσι. Θα την κάνουμε σίγουρα, γιατί το χρωστάμε στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Θα σας πω ότι εγώ κάνω την εισήγηση για να πάρει λεφτά η Κεφαλονιά για τους σεισμούς που γίνανε. Και θα υπάρχουν κάποια λεφτά, δηλαδή, αλλά υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί οικονομικοί, δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι η ζημιά ξεπερνάει ένα ποσοστό το 1,5% του ΑΕΠ. Ακριβώς, ναι, όχι του ΑΕΠ, της περιοχής. Του ΑΕΠ της περιοχής. Του ΑΕΠ της περιοχής, και εδώ θα μπερδευτούμε, φοβούμε, γιατί αυτό είναι κυρίως οικολογική καταστροφή, που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με οικονομικούς όρους. Και βέβαια έχουν μεσολαβήσει σεισμοί στην Ιταλία και όλα αυτά. Επομένως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υποθέτω ότι θα πάρει την πρωτοβουλία και η ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχει σημασία να πάρει την πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, όπως το κάνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε ανάλογες καταστάσεις. Αλλά να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε οικονομικό αποτέλεσμα. Γιατί την προσπάθεια και τη διάθεση να τη θεωρείτε δεδομένη. Ναι, και βέβαια ζητούν, ίσως τώρα είναι και αργά που το λέμε αυτό, αλλά ας το πούμε, ζητούν και μια βοήθεια από τις όμορες χώρες, Βουλγαρία, Ιταλία κτλ., να στείλουν πυροσβεστικά μέσα κτλ., γιατί και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα, υπάρχει μια έλλειψη. Και δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται μέχρι να τελειώσουμε το Στρασβούργο αυτή εδώ την περίοδο, τι θα έχει γίνει. Εμένα η αρμοδιότητά μου έχει σχέση με τα οικονομικά κυρίως. Τα υπόλοιπα είναι θέματα διακρατικών συμφωνιών. Υπάρχει πάντως ένας μηχανισμός που ένας βοήθα τον άλλον. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ενεργοποιηθεί και σε ποιο βαθμό και τι ανάγκες έχουν οι άλλοι σε αυτή τη φάση. Ναι, πάντως είναι θέμα κυβερνήσεων, έτσι. Αυτές κάνουν το αίτημα και από εκεί και πέρα. Ναι. Είναι θέμα κυβερνήσεων, αλλά είναι και θέμα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέμα στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι μαζί που λέμε. Όλοι μαζί. Όσον αφορά την καταστροφή αυτή καθεαυτή, δεν μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποια ταμεία. Προφανώς θα γίνουν και κάποιες ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές για να δούμε αν μπορεί να βρεθεί μια δυνατότητα ώστε κάποια πράγματα να επαλέλθουν στην πρώτερη κατάστασή τους. Όμως αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Εγώ έχω κάνει ερώτηση στο παρελθόν για το θέμα μιας άλλης φυσικής καταστροφής στην περιοχή που ήταν οι πλημμύρες του Εύρου. Και θέλαν κάποια ειδικά προγράμματα, τα οποία βέβαια είχαν περάσει ήδη στο Υπουργείο, οπότε ήταν εθνικό θέμα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν χρήματα και προγράμματα στήριξης, αλλά αυτά είναι περισσότερο σε εθνικά εργαλεία πια παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα διαχειρίζονται το Υπουργείο Εσωτερικών κυρίως. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι βέβαια και λίγο δυσκίνητο το μαγαζί εδώ, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά δυσκίνητο είναι έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, το προσφυγικό, θέματα της Τουρκίας, όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες. Δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη. Και το μεγάλο θέμα πέρα από τη γραφειοκρατία είναι η συνεννόηση. Δεν υπάρχει πια η αλληλεγγύη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι τα προβλήματα είναι μεγάλα στην οικονομία, στο προσφυγικό. Και πάρα πολλά κράτη δεν θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή, όπως εμείς ζήσαμε με την οικονομία στην Ελλάδα, που πολλοί έλεγαν μη βοηθήσει τους Έλληνες, έτσι βλέπουμε τώρα με το προσφυγικό, ότι υπάρχουν κράτη που δεν θέλουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Όπως είναι π.χ. οι χώρες του Βίζεγκραντ. Που πολλές από αυτές δεν έχουν πάρει κανένα πρόσφυγα και έχουν υπονομεύσει τη διαδικασία με την εγκατάσταση και το ζούμε εμείς πάλι αυτό σε Ελλάδα. Που έχουν δεσμευτεί να πάρουν 66.400 από την Ελλάδα και έχουν πάρει μόλις 3.000 όλα τα υπόλοιπα κράτη. Και αυτό είναι ένα θέμα αλληλεγγύης και συνεννόησης. Ναι, είναι μια καταστροφή πολύ σημαντική και ειδικά επειδή γίνεται σε έναν τόπο ιδιαίτερης ομορφιάς. Όμως δεν είναι αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές. Η Ευρώπη έχει τους μηχανισμούς και θα βοηθήσει. Είναι μηχανισμοί καταπολέμησης των φυσικών καταστροφών και αυτό μετά από αίτηση της κυβέρνησης. Θα ληφθούν, θα έρθουν πόροι ώστε οτιδήποτε μπορεί να γίνει στο έδαφος για τις ζημιές να μπορούν να βοηθηθούν αυτοί που θα πληγούν και η φύση. Όμως το πρώτο είναι πρέπει να προβλέπουμε και να προνοούμε, να είμαστε σίγουροι ότι πριν ξεσπάσει μια πυρκαγιά έχουμε κάνει οτιδήποτε για να μπορούμε να την αποτρέψουμε. Θέλω λοιπόν να ελπίζω πως όντως οι Θάσοι είχαν προβλέψει να βοηθήσουν οι ίδιοι το νησί τους και απλώς και που ξέρετε οι πυρκαγιές πολλές φορές ήταν εξέλεκτες. Το δεύτερο είναι να απευθυνθεί η κυβέρνηση και η περιφέρεια στην κυβέρνηση ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν θα έρθουν πυροσβεστικά αεροπλάνα από το Κοινοβούλιο, όμως το ευρωπαϊκό budget,
ο προϋπολογισμός προβλέπει χρήματα τα οποία δίνονται σε φυσικές καταστροφές. Είχαμε τις τεράστιες πυρκαγιές στην Ισπανία, τις επίσης μεγάλες στη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν πως η Ευρώπη, ακριβώς αυτό το κοινό σπίτι που έχουμε δημιουργήσει, όταν υπάρξει ένα πρόβλημα, έχει ήδη τους μηχανισμούς που θα δώσουν την απάντηση. Όμως, επανέρχομαι, αυτό που πρέπει να κάνουμε στην αρχή του καλοκαιριού είναι να βεβαιωθούμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα ότι είναι όλα σε λειτουργία, η πυροσβεστική και οι δυνάμεις του εδάφους ότι έχουν την κατάλληλη στελέχωση. Αυτά είναι τα βήματα τα οποία είμαι σίγουρος πως και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια τα αφήνουμε λίγο στην τύχη. Το αποτέλεσμα είναι τέτοιες φωτιές που καταστρέφουν τον τόπο μας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Τώρα στη Θάσο άνθρωποι χάνουν την περιουσία τους και ξέρω ότι η καλλιέργεια των προϊόντων, μελίσια, ιδιαίτερα στις ελιές, θέλει χρόνια για να μπορέσει να παράγει καρπούς. Και δυστυχώς είναι μια κατάρα στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Και αν δεν υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης, σε κάθε περίπτωση καλείται η πολιτεία μετά την καταστροφή να λάβει μέτρα, να δώσει αποζημιώσεις. Νομίζω υπήρξε μια υπόσχεση χτες από τον Πρωθυπουργό, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα είναι τεράστιο γιατί καταστρέφονται οι οικογένειες και τα εισοδήματά τους και η οικονομία της χώρας στο συγκεκριμένο τομέα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, τα πράγματα όμως είναι δυσκίνητα, ναι, 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 όσον αφορά την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι κάτι θα γίνει.